Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φεύγοντας από το περιφερειακό χώρο ταξικό της Κεντρικής Μακεδονίας σε πιο ευχάριστα, πιο καλοκαιρινά θέματα. Σήμερα δεν είναι κοντά μας η Σοφία. Αναλαμβάνω λοιπόν εγώ να σας δώσω μια νότα καλοκαιριού, ωραίας μουσικής, το αγαπημένο παιδί της ελληνικής pop, πιο ανανεωμένος από ποτέ, με καινούργια δισκογραφική δουλειά και με όλα τα hits που τον έφεραν πραγματικά στην κορυφή, σε ένα εκρηκτικό live στο Alfredo's Gardens, δίπλα στο Origins Casino Θεσσαλονίκης. Θα απολαύσουμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ της Βένι Σάπκα. Δεν έχω εδώ βέβαια, το έχουμε. Για να δούμε. Πάμε να δούμε το βιντεάκι, πάμε να δούμε πόσο τον απόλαυσε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης που έμεινε πίσω, που έμεινε εδώ να φυλά τα τείχη όπως είπα και προηγουμένως, και θα το σχολιάσουμε στην επιστροφή. Ήταν μια μοναδική βραδιά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Garden. Το αγαπημένο παιδί της ελληνικής pop ήρθε στη Θεσσαλονίκη πιο ανανεωμένος από ποτέ, με καινούργια δισκογραφική δουλειά και με όλα τα hits που τον έφεραν στην κορυφή των ελληνικών charts. Το καλοκαίρι μου, χέρια ψηλά, σ' αγαπώ, χωρίς αναπνοή, κάτι δυνατό, πιο πολύ, αγάπη δυναμώνει, ξεσήκωσαν το κοινό που γέμισε ασφυκτικά το Alfredo's Garden δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μία μοναδική βραδιά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να προτρέπει όλους τους φίλους του να διασκεδάσουν μαζί του, έτσι όπως αυτός ξέρει να φτιάχνει τα καλοκαίρια μας. Εντυπωσιακές στην εμφάνισή τους και οι δύο μελίνες που τον συνόδευσαν ευσκήμενα. Ευχαριστώ που είστε εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στο Alfredo's Garden, για μια ωραία καλοκαιρινή συναυλία. Yeah. Να περάσετε όμορφα, θα περάσετε καλά, έτσι όπως συγκινήσαμε, το κρατάμε. Θέλω παρεμπιπτόντως να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του Ρίζα Σικασίνου για την πρόσκληση, αλλά πάνω απ' όλα όλους εσάς που είστε εδώ και τιμάτε τη βραδιά. Να είστε καλά, παιδιά, να περάσουμε όμορφα. Σε ποιον από το σ' αγαπώ, σε όποιον θέλετε, σε όποιον αισθάνεστε, πέστε το. Thank you.
Αυτό ήταν. Πανέμορφα event, μουσικά event. Κοντά μου έχω τον κύριο Παύλο Μεσιάρη, φωτογράφο, για το επόμενο μας θέμα. Αλλά πρώτα θα σχολιάσουμε το βιντεάκι. Βλέπαμε λοιπόν αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες κόσμου στο Origins Casino Θεσσαλονίκης. Είναι εδώ, έχουν μείνει αρκετοί στην πόλη. Ναι, απολαμβάνουν τέτοιες προσωπικότητες μουσικές. Δεν έχουν φύγει όλα, έχουμε μείνει αρκετοί τελικά πίσω. Και αυτό που σχολιάζαμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια πράγματι η πόλη δεν αδειάζει τόσο στο τα προηγούμενα. Είναι και θέμα οικονομικής κρίσης. Φαντάζομαι ότι οι μετακινήσεις πλέον έχουν περιοριστεί αρκετά. Ναι, το έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με πιο πολλά χρόνια, τέτοια περίοδο, ειδικά προς τον Αύγουστο, πραγματικά δεν υπήρχε ψυχή. Τώρα βλέπεις ότι έχει αραιώσει πολλή κίνηση, αλλά σίγουρα υπάρχει αρκετός κόσμος. Η Θεσσαλονίκη όμως είναι μια κούκλα τέτοιες μέρες. Για όσους έχουμε μείνει πίσω, το έλεγα και στο intro, στην εισαγωγή, είναι μαγικά να μετακινείσαι χωρίς κίνηση. Ναι, μεν υπάρχει κόσμος, αλλά όχι σίγουρα αυτός που θα υπήρχε τον προηγούμενο μήνα και τους αμέσως προηγούμενους. Είναι μια κούκλα όταν φυσάει το βράδυ, ιδίως. Ήταν απολαυστικά χθες. Βέβαια, νέο κύμα καύσωνα από ό,τι διαβάζαμε προηγουμένως προμηνύεται, θα τα δούμε μετά και στον καιρό μας. Δεν έχουμε παράπονο φέτος, άργησε να ζεστάνει. Άργησε να ζεστάνει, δεν ξέρω πόσο αυτό θα κρατήσει και τον μήνα Σεπτέμβρη για τους επιχειρηματίες τουλάχιστον που θα ήθελαν ένα καλό καιρό για τα παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, τα beach bar. Λοιπόν, σήμερα θα πραγματευτούμε ένα θέμα με αφορμή τη selfie, δηλαδή ένα κοινωνικό φαινόμενο που από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους τα τελευταία χρόνια είναι ένα αντικείμενο προς μελέτη πάρα πολύ σημαντικό, κατά πόσο η διαδικασία αυτή εμφανίζει διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, κενά δηλαδή που καλύπτουμε μέσα από αυτό. Είναι ένα κομμάτι του marketing και του management, γιατί αφορά και λίγο τον τρόπο προώθησης της δουλειάς μας. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω να σχολιάσουμε μαζί. Πρώτα απ' όλα θέλω να δούμε τη φωτογραφία μέσα από τα μάτια ενός επαγγελματία. Για μας είναι στιγμές που αποτυπώνονται σε εικόνα. Δεν γνωρίζουμε τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν ξέρουμε πώς αυτή η εικόνα θα έβγαινε πιο φωτεινή, πιο λαμπερή. Θα έμεινε αναλύωτη στον χρόνο, αλλά με σωστά χαρακτηριστικά. Οπότε, Παύλο, περιμένω από σένα έτσι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Κοίτα, εμείς οι επαγγελματίες φωτογράφοι είμαστε στις πιο καλές στιγμές, ας πούμε, του κάθε ανθρώπου, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Και έχουμε σκοπό να βγάλουμε αυτές τις στιγμές, τις οποίες είπες, τις καλύτερες στιγμές, τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής των ανθρώπων, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μείνουν για πάντα ξέχαστες. Φυσικά, ο κάθε φωτογράφος, στον κάθε χώρο, στον κάθε διαφορετικό χώρο, πρέπει να δει και να διαβάσει τι πρέπει να κάνει, τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνει, πόσο φωτεινός είναι ο χώρος, αν είμαστε σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό. Ναι, είναι μέρα, χώρο, είναι νύχτα, είναι μέσα ή έξω, για να στήσει τα κατάλληλα εργαλεία και να στήσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βάσει φυσικά και το τι θέλει ο εκάστοτε πελάτης. Γιατί ο κάθε πελάτης μπορεί να θέλει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ήφος. Ναι, διαφορετικό ύφος, διαφορετική οπτική. Όπως το είπες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τον λόγο, την αιτία. Εάν θέλω να είναι λίγο πιο θεατρικός ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνεται στη φωτογραφία μου, αν θέλω να είναι ρεαλιστικός. Πάμε λίγο σε υπηρεσίες, εκτός από τις πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Στο γάμο, τη βάπτιση του παιδιού μας, σε πάρτι, φαντάζομαι, επαιτίους. Ποιες άλλες υπηρεσίες θα μπορούσε να πάρει ένας φωτογράφος? Λοιπόν, δηλαδή, ένας φωτογράφος μπορεί να πάρει. Καταρχήν, η φωτογραφία είναι παντού, έτσι. Είναι τριγύρω μας σε οτιδήποτε. Κυρίως, όπως είπες, για διαφήμιση χρειάζονται πολύ τις φωτογραφίες, αλλά ένας φωτογράφος μπορεί να φωτογραφίσει τα πάντα και να βιντεοσκοπήσει φυσικά όταν χρειαστεί να διαφημιστεί κάτι. Αλλά αυτό μπορεί να κάνει και βίντεο ένας φωτογράφος. Ένας φωτογράφος πρέπει να ξέρει να κάνει βίντεο. Παλιά, οποιοδήποτε άνοιγε ένα φωτογραφείο έπρεπε να ξέρει να τα κάνει και τα δύο. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι ρόλοι, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εξειδίκευση, ότι θα είσαι ή το ένα ή το άλλο. Αλλά οι παλιοί φωτογράφοι θεωρητικά ξέρουν να κάνουν τα πάντα, και φωτογραφία και βίντεο. Οπότε μιλάμε για τη διαφήμιση, ότι μπορεί να χρειαστεί να φωτογραφίσει και να βιντεοσκοπήσει οτιδήποτε χρειαστεί να διαφημιστεί κάτι, είτε αυτό είναι μια δουλειά, είτε αυτό είναι μια παροχή υπηρεσίας, είτε αυτό είναι διάφορα εμπορεύματα, ρούχα, παπούτσια και οποιαδήποτε δουλειά. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία με τα smartphones και γενικότερα την τεχνολογία που προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε από μόνοι, γκουγκλάροντας, αν θέλετε, πληροφορίες στο διαδίκτυο, βλέπουμε ότι η δουλειά ενός επαγγελματία, σαφέστατα, επειδή είναι ακριβώς η εξειδίκευσή του, δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτήν του ερασιτέχνη που απλά έχει μάθει να χειρίζεται καλά τις ρυθμίσεις του κινητού του.
υπάρχουν άνθρωποι, νέες, νέοι, οι οποίοι θα έρθουν σε έναν επαγγελματία φωτογράφο να βγάλουν φωτογραφίες για να αναρτήσουν φωτογραφίες στα social media. Όχι για κάποια επαγγελματική δουλειά, mm-hmm. που εκεί φαντάζομαι ότι είναι σαφέστατο. Ο επαγγελματίας φωτογράφος είναι αυτός που θα πρέπει να αναλάβει όλο το κόνσεπτ, το στήσιμο και τη φωτογράφηση για να αποδώσει το μέγιστο δυνατό για την εκάστοτε ειδικότητα. Μιλάω για μία χρήση ενός social media. Ενός αποκλειστικά ιστορικού. Για τη χρήση social media δεν είναι αυτή που έρχονται τόσο πολύ. Και μιλάω δηλαδή για επαγγελματία φωτογράφο, για να πληρώσουν ένα φωτογράφο. Αυτοί που έρχονται σε φωτογράφο και πιο πολύ σε φίλο ή σε φίλο-φίλου γνωστό θα είναι για τα social media που δεν θα το κάνουν εντελώς ερασιτεχνικά. Έχουν και μια επαγγελματική χρήση. Ναι, δηλαδή υπάρχουν κάποια κοπέλες ας πούμε, που χρησιμοποιούν, που έχουν μεγάλα προφίλ στα social media και συνεργάζονται με διάφορα μαγαζιά που μπορεί να τους διαφημίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και να χρειαστούν ένα πιο έμπειρο και πιο επαγγελματία για να τους το διαφημίσει αυτό, να τους το δώσει ας πούμε, το εκάστοτε μαγαζί να τα φορέσουν και χρειάζονται ένα επαγγελματία να το φωτογραφίσει, να τους φωτογραφίσει και αυτές να το ανεβάσουν ας πούμε, στο ίντερνετ και είτε να το κρατήσουν αυτές ως ανταμοιβή, το οποίο το κάνει αυτό σχεδόν ερασιτεχνικό, αλλά δεν είναι βιομπορουστικό, το κάνουν και για κέφι και έχουν κάποιο κέρδος, είτε να το δώσουν και στον κόσμο για μεγαλύτερη διαφήμιση, να το κάνουν κλήρωση, ας πούμε. Υποβόσκει όμως ένα επαγγελματικό προφίλ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι τα αρχικά βήματα, ας πούμε, ότι κάποιος μπορεί και φωτογράφος να είναι τα πρώτα βήματα αυτός επαγγελματίας και οι κοπέλες αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό είτε με το εμπόριο είτε με κάποιες φωτογραφίσεις. Το κόστος είναι χαμηλότερο είναι και χαμηλό, η δουλειά και είναι καλύτερη, είναι επαγγελματική. Ναι. Μάλιστα. Βλέπουμε φωτογράφους παντού. Εξαιτίας της δύναμης της εικόνας τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχουν φωτογράφοι στα νυχτερινά μαγαζιά, σε κέντρα διασκέδασης που υπήρχαν και τα προηγούμενα έτη, σε beach bar. Τις προάλλες επισκέφθηκα ένα εδώ στη γύρω περιοχή. Υπήρχε φωτογράφος ο οποίος κρατούσε στιγμιότυπα, ενίσχυε τη σελίδα του συγκεκριμένου μαγαζιού. Έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά βγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι φωτογράφοι. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να αγοράσει μια καλή μηχανή, μια ακριβή μηχανή, το οποίο είναι ένα εργαλείο. Το κόστος περίπου μιας καλής μηχανής, στο πόσο ανέρχεται. Για να πω ότι παίρνω μια μηχανή, ξεκινάω και κάνω μια επαγγελματική δουλειά. Σαφέστατα υπάρχουν κλιμακώσεις, αλλά ακριβώς, ναι. Η έναρξή μου. Για τις προηγούμενες δουλειές που μιλήσαμε, τα κόστη δεν ξεφεύγουν πάρα πολύ σε ποσά. Δηλαδή μια μηχανή με φακό και με ένα φλάσ αξιοπρεπή, δεν θα ξεπεράσει καν το χιλιάρικο για να αγοράσει καινούρια. Για τις πιο επαγγελματικές φωτογραφικές υπηρεσίες. Οι οποίες χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά βίντεο, φαντάζομαι. Σε επαγγελματικά βίντεο, σε γάμους, σε βαφτίσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις που θα κρατήσουν. Καταρχήν, μιλάμε ότι οι επαγγελματικές εκδηλώσεις μπορεί να κρατήσουν ώρες, ίσως και όλη την ημέρα. Και χρειάζονται πανίσχυρες μηχανές. Πολύ δυνατές που εκτός ότι θα βγάλουν και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα θα αντέχουν και πιο πολύ και στο χρόνο και στη φθορά και στη χρήση. Για τις εντελώς επαγγελματικές μηχανές ένας ας πούμε πολύ καλός φακός έχει τώρα θα σας πω τιμές σε καινούργιες και φυσικά υπάρχουν και τα μεταχειρισμένα που είναι 30-40% κάτω ανάλογα. Μπορεί κανείς να το εμπιστευτεί. Να αξιολογήσει την κατάσταση της μηχανής. Αυτά είναι όλα από χέρια, σε χέρια επαγγελματιών. Υπάρχουν τρόποι να καταλάβουν και αν είναι κλεμμένα. Δεν είναι όπως σε άλλους τομείς. Εύκολα βρίσκεις καλό μεταχειρισμένο σε αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, ένας καλός φακός μπορεί να έχει από 500 ευρώ ένας αρχικά επαγγελματικός φακός μέχρι και 1.000-1.500 ευρώ. Ένα σώμα μηχανής μπορεί να ξεκινάει από 1.000 ευρώ, μπορεί να φτάνει και τα 2-3 χιλιάρικα. Υπάρχει ένα κόστος. Υπάρχει κόστος, ναι. Δεν είναι μικρή επένδυση. Μπορεί κάποιος φωτογράφος να βιοποριστεί μέσα από το πάθος του για τη φωτογραφία. Επενδύει για τον εξοπλισμό. Φαντάζομαι ότι επενδύει για την εκπαίδευση τη μόρφωσή του, προκειμένου να μπορεί να χειρίζεται αυτό το φακό. Μπορεί να βιοποριστεί. Για να βιοποριστεί, ένας νέος φωτογράφος πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι φαντάζεται, από ό,τι έχει αρχικά στο μυαλό του. Με την έννοια ότι δεν βγαίνει το πρωί, παίρνει το kit που αγόρασε που μπορεί να έχει 3-4 χιλιάρικα και να βγάζει στον δρόμο φωτογραφίες. Γιατί οι φωτογραφίες που βγάζει πρέπει να τις πουλήσει. Οπότε πρέπει να έχει κάποιον που θα τον έχει μισθώσει για να τους βγάλει πριν. Ένας φωτογράφος για να το κάνει βιοποριστικά
σήμερα πρέπει να κάνει πράγματα όπως να βγάλει ταυτότητες, να βγάλει διαβατήρια, να πάει σε διάφορα event όπως είναι δημοτικά σχολεία, γυμνάσια λύκεια, να τους βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες για τα ημερολόγια, μπορεί να πάει σε ποδοσφαιρικές ομάδες για τα ημερολόγια να βγάλει. Τα σχολεία επίσης έχουν πολύ, έχουν τις γιορτές Χριστούγεννα, έχουν επαιτειακές γιορτές. Μπορεί να βγάλει πράγματα που δεν έχει φανταστεί, όπως παράδειγμα πούμε, να βγάλει ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο για το δικαστήριο, ένα χωράφι, ένα σπίτι, το οποίο θα είναι για κάποια δημόσια έγγραφα, για την πολεοδομία. Δηλαδή οτιδήποτε. Αποτυπώνεται σε εικόνα, ναι. Περνάει από τα χέρια ενός φωτογράφου. Θα έπρεπε να περνάει από τα χέρια ενός επαγγελματία. Ακριβώς. Ναι. Γιατί για τέτοιες καταστάσεις ζητάνε επαγγελματικές φωτογραφίες και είναι κάτι το οποίο θα βγάλει που δεν το είχε φανταστεί ποτέ κανείς πριν να ασχοληθεί, πριν ανοίξει ένα μαγαζί, πριν κάνει τέτοια πράγματα. Και σαφέστατα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ψάχνουν για φωτογράφους που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι. Προκειμένου και οι ίδιες να εξυπηρετηθούν, αλλά και εκείνοι να κάνουν τα πρώτα τους βήματα μέχρι να καταλήξουν στο είδος φωτογραφίας που θα ήθελαν να υπηρετήσουν. Ακριβώς. Επίσης, ένας επαγγελματίας φωτογράφος τις περισσότερες ώρες την ημέρα δεν τις περνάει με τη μηχανή φωτογραφίζοντας, τις περνάει στον υπολογιστή. Γιατί πλέον έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Τι γίνεται, πόσο έχει επηρεάσει αυτή η ψηφιακή μορφή φωτογραφιών τους επαγγελματίες του χώρου? Έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Έχουν γίνει όλα ψηφιακά φυσικά. Αυτό βελτίωσε την ποιότητα της εικόνας. Τον αυθορμητισμό σίγουρα τον μείωσε. Την ποιότητα της εικόνας τη βελτίωσε από πρακτικής πλευράς. Ότι μπορείς να το δεις, μπορείς να το επεξεργαστείς, μπορείς να κάνεις πράγματα. Πάντα οι φωτογραφίες, ακόμα και πιο παλιά με τα φιλμ και με τις πλάκες, είχαν πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Στην ποιότητα. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Απλά το ότι ήταν κλασικά φωτογραφικό. Ο ένας φωτογράφος έβαζε τις ρυθμίσεις του και έπρεπε να ξέρει τι βγάζει και έβγαζε αυτό σαν αποτέλεσμα. Τώρα με την τεχνολογία, ένας φωτογράφος εκτός από φωτογράφος είναι και γραφίστας στην ουσία. Κάνει πράγματα στον υπολογιστή και σπαταράει άπειρες ώρες στον υπολογιστή για να επεξεργαστεί ψηφιακά και τις φωτογραφίες που έβγαλε, να τις συνθέσει μετά σε κάτι, σε ένα άλλο αποτέλεσμα, συνδυαστικά και διάφορα αναλόγως στη δουλειά που χρειάζεται. Σε μια κακή φωτογραφία δεν έχουν ληφθεί κατάλληλες ρυθμίσεις ή βρισκόμαστε σε ένα χώρο που δεν ενδείκνεται, δεν βοηθά πάρα πολύ. Σώζονται, το αποτέλεσμα μπορεί να σωθεί. Να φωτίσει κατάλληλα. Φαντάζομαι ότι το πρώτο, το κύριο υλικό είναι αυτό που κάνει και τη διαφορά στην επεξεργασία, αλλά. Προφανώς, ναι. Τα προγράμματα που έχετε στη διάθεσή σας βοηθούν αρκετά. Σε μια κακή λήψη υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να επέμβεις και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να επέμβεις. Mm-hmm. Σίγουρα σε μια εντελώς σκοτεινή ή εντελώς φωτεινή φωτογραφία μπορείς να επέμβεις κάπως, αλλά όχι πολύ. Αυτό που ζητάει περισσότερο ο κόσμος δεν είναι να επέμβουμε σε τέτοια πράγματα. Ο κόσμος ζητάει να επέμβουμε, κύριος πελάτης σου λέω, σε άλλα πράγματα πάνω στη φωτογραφία, γιατί νομίζουν ότι οι φωτογράφοι είναι, κάνουν θαύματα κατά κάποιο τρόπο. Τώρα μεταξύ μας εδώ κάνουμε εμείς θαύματα από τα προγράμματα που έχουμε κατεβάσει. Οι φωτογράφοι δεν θα μπορούν να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλάζουμε τα πάντα, χαρακτηριστικά, χρώματα, τα αλλάζουμε. Να πω ψέματα, αφού τα βλέπω και εγώ. Τα βλέπω, δεν τα κάνω, τα βλέπω. Θέλω να δούμε ένα βιντεάκι που έχει ροή να μας βοηθήσει με selfie, να μιλάμε εμείς παράλληλα, να το σχολιάζουμε και να λέμε και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί θέλω να μπούμε και στη διαδικασία αυτή. Χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμου. Βλέπουμε εδώ διάφορες πόζες, να έχουμε και εικόνα. Mm-hmm. Βλέπουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι οποίες παίζουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη φαντασία. Νομίζω ότι ακόμα και στις επαγγελματικές φωτογραφίες που εσείς θα βγάλετε, θα τραβήξετε, για τον όποιο λόγο, όποιο σκοπό και αν έχει αυτή η δουλειά, θα πρέπει και το μοντέλο να συνεργάζεται και ο φωτογράφος να έχει την κατάλληλη ιδέα, έτσι δεν είναι? Για μένα η καλύτερη φωτογραφία που μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος να βγει είναι αυτή η οποία μπορεί να αποδώσει ο ίδιος φυσικά. Αυθόρμητη, τις αυθόρμητες που λέμε. Ναι, δηλαδή ο ίδιος να στηθεί, ο ίδιος να πάρει. Ο φωτογράφος θα του πει κάποια πράγματα, θα στήσει τον εξοπλισμό, θα κάνει καλά τις ρυθμίσεις του, θα πει τι να αποφύγει και τι να αποφύγει, αλλά κάτι το οποίο βγαίνει πιο φυσικά από μέσα μας είναι αυτό που δείχνουμε εμείς καλύτερα. Και αυτό έχω να πω σε σχέση που αφορά με κάτι μου έχεις ρωτήσει, αν υπάρχει καλό προφίλ και κακό προφίλ. Ήμουν έτοιμη να το ρωτήσω αυτό. Ναι. Υπάρχει καλό και κακό προφίλ? Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το καλό μου. Θα σου πω τη δικιά μου γνώμη. Ναι. Δεν ξέρω, κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του γνώμη. Εγώ για μένα πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλό προφίλ και κακό προφίλ αντικειμενικά, αλλά υπάρχει το προφίλ που σε κάνει να αισθάνεσαι περισσότερη αυτοπεποίθηση, που σε κάνει να αισθάνεσαι πιο όμορφη, και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό στη φωτογραφία. Αν εσύ νιώθεις καλά, αν εσύ νιώθεις ωραία σε μια φωτογράφηση,
και πιστεύεις ότι αυτό θα σε κάνει πιο, θα φέρει πιο καλό αποτέλεσμα. Αυτό αποτυπώνεται στη φωτογραφία. Οπότε, αν θεωρείς ότι βγαίνεις καλύτερα με αυτό το προφίλ σου, θα φανεί αυτό. Οπότε, ναι, υπάρχει καλό και κακό προφίλ. Ποιες είναι άραγε αυτές οι φωτογραφίες που σπάνε τα ταμεία στα like, που σπάνε, είναι αυτές οι αυθόρμητες, ποια είναι αυτές που αποτυπώνουν ένα πολύ ωραίο τοπίο, είναι εκείνες που μέσα στο τοπίο θα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας? Υπάρχει πάρα πολύ φαντασία και είναι ευχάριστο αυτό. Όσοι χρησιμοποιούν τα social media καθημερινά βλέπουν ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλές ιδέες. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε, είτε βγάζοντας τον εαυτό του, είτε βγάζοντας ένα τοπίο, είτε όπως είπε συνδυαστικά να βγει αυτός κάπου με κάποιες ασπρόμαυρες, με κάποιες πολύ πολύ κοντινές, με κάποια πολύ αυστηρά καρέ. Υπάρχουν πολλές ιδέες και γενικά ο κόσμος δεν κουράζεται σε αυτό. Του αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία και το χρησιμοποιεί ερασιτεχνικά και δείχνει πολύ καλό αποτέλεσμα ακόμα και με κινητά, με ερασιτεχνικές κάμερες. Αν είμαστε σίγουρα στα χρόνια της φωτογραφίας, της εικόνας, φαντάζομαι ότι αυτό θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη η τεχνολογία είπαμε μας βοηθά. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα παρακολουθείτε την εξέλιξή της, είτε αυτό έχει να κάνει με την προσωπική χρήση άλλες τεχνών, είτε εσείς οι ίδιοι πώς θα μπορέσετε να εξελίξετε όλη αυτή τη δύναμη. Θέλω δύο συμβουλές για τα παιδιά που αγαπούν τη φωτογραφία, που το κάνουν ερασιτεχνικά, που ξεκίνησαν μέσα από το κινητό τους. Θέλουν επαγγελματικά αυτό να τους αποδώσει σε χρήματα, να μπορέσουν τουλάχιστον ένα κομμάτι των εσόδων τους να το καλύπτουν μέσα από αυτό. Να μου δώσετε δύο-τρεις συμβουλές. Με ποιο τρόπο πρέπει να ξεκινήσουν, πού πρέπει να απευθυνθούν και πώς να συνεχίσουν? Σίγουρα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν πιο έμπειρο φωτογράφο, σε επαγγελματία φωτογράφο. Να πω καταρχήν ότι οτιδήποτε είναι στη φωτογραφία δεν είναι τόσο το διάβασμα και είναι όλο η εξάσκηση. Όλα μαθαίνεται μέσα από τη δουλειά, μέσα από την πράξη. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα στούντιο, να ζητήσουν, ας πούμε, δουλειά, να ζητήσουν να κάνουν πρακτική, να τους βάλουν να τους αναθέσουν κάποια δουλειά, να πάνε ως δεύτερο φωτογράφη σε ένα μυστήριο, να δουν ποια είναι η ροή, ας πούμε, του γάμου, ποια είναι η ροή των βαφτίσεων, ποια είναι η διαδικασία. Γιατί όλος ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι είναι μία ώρα της εκκλησίας, μία ώρα που κρατάει μια συναυλία, μία ώρα που κρατάει ένα event. Έχει πάρα πολλές ώρες πριν και πάρα πολλές ώρες μετά και πρέπει να το ζήσουν αυτό. Πρέπει να το δουν στην καθημερινότητα, δηλαδή σε διάφορα μυστήρια, σε διάφορες εκδηλώσεις, σε διάφορα event. Και σε διάφορες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να προσαρμόσουν, φαντάζομαι, και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν. Ναι, ακριβώς. Είπαμε οι χώροι, ο φωτισμός, η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει πιθανά να δουλέψουν. Γιατί ακριβώς, το κάθε event δεν είναι. Ναι, πρέπει να αλλάζουν χώρους στους οποίους δουλεύουν. Γιατί αν μάθει ένας φωτογράφος να δουλέψει σε ένα χώρο και ξέρει ότι βάζει κάποιες ερμηνείες εδώ, αν πάει σε άλλο χώρο και βάλει τις ίδιες, μπορεί να βγει καταστροφικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να αποκτιέται εμπειρία μέσα από τα λάθη. Για κάτω ψέματα. Θα ασχοληθούμε με το κομμάτι των selfie μέσα από άλλες ειδικότητες που έτσι άπτονται περισσότερο το αντικείμενο, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει από πίσω κοινωνικό και έτσι, ψυχολογικό υπόβαθρο που θα μας το αναλύσουν φυσικά οι αντίστοιχοι επαγγελματίες άνθρωποι. Εδώ έχουμε τον Παύλο το Μεσχέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Την επόμενη φορά θα μας δώσει tips για να βγαίνουμε πιο όμορφες, πιο λεμπερές, πώς να ρυθμίζουμε το κινητό μας, με ποιες γωνίες. Δεν τα γλιτώνετε αυτά. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που ούτως ή άλλως τα χρησιμοποιούμε για την προώθηση της δουλειάς ή του τύπου της κάθε μίας γυναίκας, θα τα αναλύσουμε. Πρέπει να κρατάμε κάποια μυστικά κι εμείς όμως. Θα πρέπει να κρατάτε κι εσείς κάποια μυστικά. Εμείς θα τα βρούμε όλα τα μυστικά αυτά όμως. Το Google έχει κάνει θαύματα, να ξέρετε. Όπου όμως δυσκολευόμαστε, έχουμε φίλο να φωτογράφο, του ζητάμε δύο συμβουλές και αν δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, αφινόμαστε στα χέρια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα πάμε για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με outdoor activities, άθληση και καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει να συνδυάζονται κάπου στη φύση, κάπου στο ύπαιθρο. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.